Μόλις λίγες ώρες μας χωρίζουν από την εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου και ήδη στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, για ακόμη μια φορά, όλα είναι έτοιμα προκειμένου να διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία ομαλά. Τα νέα ψηφοδέλτια παραλήφθηκαν και εμοιράστηκαν στα εκλογικά τμήματα του νησιού από τα συνεργεία του Δήμου την Τετάρτη που μας πέρασε. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Ζορμπάς τόνισε ότι ήδη έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες και υπογράμμισε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ψηφοδέλτια της προηγούμενης αναμέτρησης. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι η μετάδοση των αποτελεσμάτων θα γίνει πιο γρήγορα από τις εκλογές του Μαΐου, αφού δεν υπάρχει πλέον σταυροδοσία και εκτιμώντας ότι το αργότερο 8 η ώρα θα έχουμε τα αποτελέσματα. Όσο για την σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας την προηγούμενη φορά στο γραφείο του και στην οποία έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από τους Δήμους, την αστυνομία, το λιμενικό και την πυροσβεστική στις πρώτες εκλογές, αυτή τη φορά έγινε μία μίνι τηλεφωνική σύσκεψη, καθώς ισχύει ότι και την πρώτη φορά. Την πλευρά της περιφέρειας είναι έτοιμα. Έχουμε ξεκινήσει ήδη εδώ και 20 μέρες από την επόμενη της δημοσίευσης του ΦΕΚ της διάλυσης της κυβέρνησης. Ήδη το 80% των εργασιών που έπρεπε να γίνουν έχουν γίνει. Είμαστε έτοιμοι. Η περιφέρεια, τα εκλογικά συνεργεία δουλεύουν όπως προείπα εδώ και 20 μέρες. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πάνω, θα είναι μέχρι το βράδυ και αύριο πάλι από το πρωί μέχρι την επόμενη μέρα τα ξημερώματα για οτιδήποτε συμβεί και θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι, άλλωστε το αποδείξαμε και στις προηγούμενες που ήταν αρκετά πιο δύσκολες με σταυροδοσία και τα σχετικά. Ερωτηθεί σχετικά με τα εκλογικά τμήματα, ο κύριος Ζορμπάς απάντησε τα εξής. Τα εκλογικά τμήματα είναι όπως και την προηγούμενη φορά, είναι 250 εκλογικά τμήματα συν ένα των φυλακών και τέσσερα των ετεροδημοτών. Ελπίζω και πιστεύω αύριο 7 η ώρα ανοίγουν οι κάλπες το πρωί. Ελπίζω να η εκλογική διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά και να μην έχουμε προβλήματα, αλλά οτιδήποτε και να συμβεί είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε.